η τελευταία νίκη επίθεση του Ερντογάν στο πρόσωπο του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν δεν είναι απλά επίθεση σε ένα Γάλλο ηγέτη. Είναι μια επίθεση κατά της Ευρώπης, των θεσμών της Ευρώπης, των αρχών και των αξιών της. Η Ευρώπη ενωμένη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά, αλλά και τον τρόπο που παραβιάζει κάθε αρχή δικαίου Ερντογάν. Και στο ερχόμενο Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου, η Ευρώπη πρέπει να δείξει και την ενότητά της, αλλά παράλληλα και την αποφασιστικότητά της. Αυτή η Τουρκία. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από όλους. Είναι χώρα που μπορεί να συνεχίζει την ενταξιακή της πορεία στην Ευρώπη. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει ο καθένας να τα απαντήσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης. Αναμένεται οποιαδήποτε αλλαγή στην περαιτέρω πορεία του Κυπριακού, δεδομένου ότι φαίνεται ότι δεν δέχεται ούτε και την Ομοσπονδία και δεν είναι πράξη. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού, η θέση της κυβέρνησής μας είναι ότι είμαστε πανέτοιμοι στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα για να παραστούμε σε συνδιάσκεψη που αφορά την Κύπρο στο γνωστό και συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Εάν η άλλη πλευρά εγκαταλείπει το συμφωνημένο πλαίσιο, η ευθύνη να βαρύνει τόσο την τουρκοκυπριακή ηγεσία όσο και την Τουρκία. Η δική μας πλευρά πρέπει να μείνει στόχο προσιλωμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού προβλήματος.